Πριν λίγες μέρες, το αγωνιστικό αναπηρικό κίνημα μαζί με φορείς του εργατικού λαϊκού κινήματος εμπόδισαν την έξωση μιας οικογένειας αναπήρων. Πριν λίγες εβδομάδες ήταν το σπίτι του ηλικιωμένου αναπήρου στη Χαλκιδική, πριν λίγους μήνες το σπίτι πενταμελούς οικογένειας στο Εγάλεο με ένα μόνο εργαζόμενο. Και τολμάτε πραγματικά να μιλάτε με αφορμή τον προϋπολογισμό, κύριε, της κυβέρνησης για υποστήριξη των πιο ευάλωτων κοινωνικά ομάδων? Όταν χάνουν τα σπίτια τους από τα κοράκια με το άθλιο πλαίσιο που έχετε διαμορφώσει για τους πληστηριασμούς και η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ με τα πρόσφατα βέβαια διαπιστευθήρια της Νέας Αριστεράς. Και απ' την άλλη τα υπόλοιπα κόμματα σας κουνάνε το δάχτυλο γιατί, λέει, έχετε διαλύσει το λεγόμενο κοινωνικό κράτος. Όμως τα περί κοινωνικού κράτους και μείωση των ανισοτήτων αφορούν αποκλειστικά σε μέτρα μοιράσματος της φτώχειας, της ανασφάλειας, της ανεργίας. Γιατί τα δεσμά των δημοσιονομικών αντοχών της καπιταλιστικής ανάπτυξης, των ματωμένων πλεονασμάτων, σε αυτό το έδαφος πάτε να διαμορφώσετε και ένα σφιχτικό πλαίσιο μειωμένων απαιτήσεων σε εργαζόμενους, σε λαϊκό κόσμο, ιδιαίτερα στην νεολαία μας, για το τι μπορεί να προσδοκά για τις συνθήκες εργασίας και ζωής του. Κυρίως, πάτε να κρύψετε ότι αυτό το εχθρικό για το λαό αστικό κράτος λειτουργεί με αποκλειστικό γνώμονα τις προτεραιότητες ενός συστήματος που σαπίζει, τους σιδερένιους νόμους του, στις διαρκώς βέβαια μεταβαλλόμενες ανάγκες της οικονομίας, της αγοράς, δηλαδή της καπιταλιστικής οικονομίας. Αυτά αποτυπώνονται και στις προτεραιότητες της κυβέρνησης μέσω του προϋπολογισμού, αλλά και του Ταμείου Ανάκαμψης, που δεν είναι και κανένα φιλόπτωχο ταμείο, της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτό το κριτήριο δεν επαναλειτουργεί το Λιμωδόν ως νοσοκομείο από το 2013, με τις αλλεπάλληλες κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και πάλι τώρα Νέας Δημοκρατίας. Με αυτό το κριτήριο το Αττικό νοσοκομείο είναι υποστελεχωμένο και οι ανάγκες λειτουργίας του καλύπτονται από μετακινήσεις νοσηλευτριών από τα τραγικά υποστελεχωμένα κέντρα υγείας Χαϊδαρίου, Περιστερίου, Εγάλεο κτλ. Όχι βέβαια με προσλήψη όλου του αναγκαίου μόνιμου υγειονομικού προσωπικού. Και ξέρετε, με το κριτήριο του κόστους ωφέλους για το κράτος λογαριάζεται και τις αναγκαίες κρατικές δαπάνες για κοινωνικές υπηρεσίες στήριξης των παιδιών, των ηλικιωμένων, ακόμα και των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Και το 1 ευρώ αύξηση την ημέρα που δίνεται στα αναπηρικά επιδόματα δεν ισοφαρίζεται με τις δραματικές περικοπές σε θεραπείες, φυσικοθεραπείες, εργοθεραπείες, λογοθεραπείες, που αναγκάζονται να πληρώνουν από την τσέπη τους τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οικογένειες, δεν αναιρεί ότι μόνο 150.000 ανάπηρους, 500.000 βαριά ανάπηρους στη χώρα μας παίρνουν επίδομα, και βέβαια δεν αναιρεί ότι η αναπηρία αντιμετωπίζεται ως πεδίο κερδοφορίας για όσους δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς. Και όλα αυτά δεν είναι βέβαια έργο μόνο της σημερινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, είναι έργο και των προηγούμενων κυβερνήσεων, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟ και άλλων, γιατί αυτές είναι οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στο όνομα της λειτουργικότητας πετσοκόβουν τα αναγκαία πρόσθετα μέτρα στήριξης των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Και η εμπορευματοποίηση διαπερνά και την προσχολική φροντίδα και αγωγή, τη δημιουργική απασχόληση παιδιών, τις αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, τη φροντίδα των ηλικιωμένων. Και κοιτάξτε, η οικονομία φροντίδας δεν είναι και καμιά προοδευτική πρόταση, γιατί δεν εξασφαλίζει υψηλού επίπεδου σύγχρονες δημόσιες δωρεάν υπηρεσίες και δομές για τη στήριξη όλων όσων έχουν ανάγκη. Εξάλλου, οι ίδιες οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μιλάνε απλώς για προσβάσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες και όχι για το πώς θα καλύπτεται καθολικά αυτή η κοινωνική ανάγκη. Και εδώ υπάρχει το εξής. Αυτονόητο και ανθρώπινο δικαίωμα για κάθε παιδί είναι να έχει μία θέση στον βρεφονιπιακό σταθμό δωρεάν. Είναι να έχει δημιουργική απασχόληση. Αυτονόητο δικαίωμα, ανθρώπινο δικαίωμα κάθε παιδιού είναι
να μπορεί να πηγαίνει σχολείο, να έχει παιδεία, να έχει σύγχρονη και ασφαλή στέγη. Αυτονόητο και ανθρώπινο δικαίωμα κάθε παιδιού είναι να έχει υγεία, να μπορεί να κάνει τις θεραπείες του και όχι να είναι να πηγαίνει στο σχολείο με πόνους φοβερούς γιατί υπομεταγγίζεται. Αυτό είναι αυτονόητο και ανθρώπινο δικαίωμα, να καλύπτονται όλες οι ανάγκες τους. Και επειδή δεν μπορεί το όχι μόνο η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά οποιοδήποτε μείγμα και διαχείριση και διακυβέρνηση, δεν μπορείτε να καλύψετε καθολικά όλες αυτές τις ανάγκες για όλα τα παιδιά, ακριβώς γι' αυτό το λόγο ενισχύεται όλο και περισσότερο όλο αυτό το ασφικτικό πλαίσιο στις συνθήκες ζωής και εργασίας των εργαζομένων του λαού της νεολαίας μας, που τελικά ενισχύει την οικονομική και κοινωνική εξάρτηση μεταξύ των μελών της οικογένειας. Και σε αυτό το βούρκο είναι που αναπτύσσονται και οι σκοταδιστικές απόψεις που ακουστήκαν εδώ, που ουσιαστικά αναφέρουν ότι αποκλειστική ευθύνη της γυναίκας και κύριος ρόλος της είναι η ανατροφή, η φροντίδα των παιδιών, και απ' την άλλη να έχουμε και τις αναορθολογικές αντιλήψεις που καταργούν οποιαδήποτε αντικειμενική πραγματικότητα. Όμως ξέρετε ποιος είναι ο κοινός παρανομαστής τους? Ο κοινός παρανομαστής τους είναι ο θεσμός της οικογένειας, αποτελεί σύμφωνα με αυτές κύτταρο της κοινωνίας, οικονομική μονάδα πάνω στην οποία στηρίζεται το έθνος. Λοιπόν, και έρχονται τώρα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για να ενισχύσουν σε ακόμα πιο αντιδραστική κατεύθυνση αυτή την ταξική πολιτική. Είπε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ότι επειδή δεν φτάνουν τα λεφτά, ας ιτήσει το κράτος έστω όλα τα μνήπια, που δεν τρώνε, λέει, και πολύ. Επειδή δεν φτάνουν, λέει, τα λεφτά, έστω ας εξασφαλίσουμε αυτά που γίνονται στη Μητρόπολη του Καπιταλισμού, στη ΣΥΠΑ, που μετράνε πόσο κοστίζει στο κράτος ένα βίαιο παιδί και όχι προφανώς πώς θα το στηρίξουν ολόπλευρα. Έφτασε μάλιστα να πει ότι αν εξασφαλίσει το κράτος τη σίτηση των μαθητών, αν σώσει ένα παιδί στα 5.500, βγάζουμε το κόστος. Τέτοια μαθήματα κοινωνικού δαρβινισμού σας κάνουν, κύριοι της κυβέρνησης, γιατί σε ένα τέτοιο σάπιο σύστημα μετράει ακόμα και η παιδική εφηβική ηλικία ως κόστος. Και επειδή πολλά ακούστηκαν για την ηθική, αυτή είναι η αστική ηθική, η ηθική της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, που κοστίζει τελικά ακόμα και ανθρώπινες ζωές, όπως φάνηκε και με το παράδειγμα της γυναικοκτονίας στη Σαλαμίνα, γιατί ακριβώς δεν εξασφαλίζονται όλη η αναγκαία κρατική χρηματοδότηση, πρώτα και κυρία για την πρόληψη, συμβουλευτικά κέντρα και αντίστοιχα ξενώνες. Όλα τα παραπάνω ένα πράγμα επιβεβαιώνουν. Στο έδαφος των ταξικών διαχωρισμών που δεν διαγράφονται, αναπαράγονται κοινωνικές διακρίσεις, αναπαράγονται κοινωνικές ανισότητες. Όμως εμείς θεωρούμε ότι με βάση την εξέλιξη της επιστήμης, της τεχνολογίας, της παραγωγικότητας, μπορεί να εξασφαλιστεί σε κάθε έναν και κάθε μία τα καθολικά ισότιμα δικαιώματα. Αρκεί να απαλλαγούμε από το κίνητρο οργάνωσης οικονομίας και της κοινωνίας, που τα πάντα τα μετράει με κριτήριο το επιχειρηματικό καπιταλιστικό κέρδος, προφανώς με τα κλειδιά της οικονομίας και της εξουσίας στα χέρια των εργαζομένων. Κλείνω, Πρόεδρε, και ευχαριστώ για το χρόνο, με ένα πράγμα. Μαχητική αντιπολίτευση με κριτήριο τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα σημαίνει σύγκρουση με τη στρατηγική του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι υπόκληση στη μεταρρύθμισή της. Σε συμπόρευση λοιπόν με το ΚΚΕ μπορούν να ανοίξουν ελπιδοφόροι δρόμοι για την αντεπίθεση των εργαζομένων, του λαού, τελικά μέσα από τη συλλογική δράση να εκφραστεί αυτό που πραγματικά εκφράζει την ανασφάλεια, την αγωνία, τη θλίψη της πλειοψηφίας του εργατικού λαϊκού κόσμου. Το ξερίζωμα της γεννησιουργό μορφής βίας, της εκμετάλλευσης και καταπίεσης.